Κάτι κρόσταγε. Ναι. Καταρχήν να πούμε, Κλεμέν Τουρπέν είναι ο Γάλλος, το όνομά του. Ο διαιτητής. Ναι. Πράγματι λοιπόν εδώ πέρα έγινε το εξής. Στην πρώτη παράβαση, την ώρα που κάνει την κεφαλιά ο Αραούχο, η μπάλα χτυπάει στο χέρι του παίκτη Ολυμπιακού που είναι τεντωμένο και ενώ η μπάλα ή κατέβησε προς το τέρμα, αν έδινε πέναλτι, θα έδινε και κόκκινη κάρτα. Να το δούμε εδώ πώς το έχουν βάλει τα παιδιά. Εδώ είναι το άλλο γκολ, το οποίο εδώ ακριβώς, εδώ να το δείτε, ότι χτυπάει στο χέρι και επειδή η κατέβηση προς το τέρμα έπρεπε να δοθεί πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Όμως ο διαιτητής, επειδή υπάρχει αμεσότητα στη συνέχεια της φάσης με τον τερματοφύλακα που αποκρούει, δεν έχει περάσει τη γραμμή και έρχεται και βάζει γκολ αμέσως, σωστά συνεχίζει και το παιχνίδι. Έχει δικαίωμα δηλαδή. Έχει δικαίωμα. Ναι. Και εδώ λοιπόν είναι άλλη παράβαση που ζητάει η ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Αν ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ομάρ, την ώρα που γυρνάει την πλάτη, η μπάλα χτυπάει στο χέρι που είναι τεντωμένο. Η λήψη όμως δεν δείχνει τέτοιο πράγμα και σωστά συνέχισε το παιχνίδι. Μάλιστα. Είχαμε μια άλλη λεπτομέρεια όμως. Στο δεύτερο γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός, υπάρχουν δύο παίκτες, αν μπορούν να το βάλουν, να το δείξουμε. Γιατί αν οι παίκτες που είναι του Ολυμπιακού σε θέση offside, καλύπτουν το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα, όμως δεν υπάρχει αυτό το θέμα, γιατί η παίκτη του Ολυμπιακού είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με, να το δούμε εδώ, να το δείτε, σε αντίθετη κατεύθυνση από εδώ βλέπετε ότι είναι δύο παίκτες του Ολυμπιακού σε θέση offside. Όμως είναι σε αντίθεση για το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα, ακριβώς, τώρα. Δεν έχουν οπτικό πεδίο που καλύπτουν τον τερματοφύλακα, άρα σωστά το γκολ μέτρησε και στην περίπτωση αυτή. Βλέπετε, είναι αντίθεση η κατεύθυνσή τους, έτσι, και μάλιστα η μπάλα πέρασε πίσω. Τι σημαίνει αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή ότι κινούνται προς τα μέσα. Ναι, κινούνται απ' έξω προς τα μέσα. Δεν ήταν μπροστά στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Ωραία. Αυτές ήταν οι φάσεις.